Τους νικητές του διαγωνισμού πωλήσεων 2018 βράβευσε η Eurolife ERB στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε την 3η 5 Μαρτίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίλεκτοι συνεργάτες της εταιρείας καθώς και στελέχη της ανώτατης διοίκησής της. Πρόκειται για την 8η συνεχόμενη τελετή επιβράβευσης με έπαθλο τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου της Eurolife. Νικητές αναδείχθηκαν οι συνεργάτες εκείνοι που κατάφεραν να πρωταγωνιστήσουν στις ασφαλίσεις ζωής και σε γενικές ασφαλίσεις τη χρονιά που πέρασε. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι με αφορμή το ότι είμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς, ένα, και δεύτερον, το ότι για μας είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή η απονομή των αυτοκινήτων Eurolife στους πρώτους της εταιρείας, αποφασίσαμε αυτό να το διανθίσουμε με κάποιες βασικές γραμμές σε ό,τι αφορά το 2018, άρα ένα σύντομο απολογισμό. Με βάση τα αποτελέσματα τα οποία ακούσαμε, τα οποία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δώσαμε μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της συνεργασίας μας με τους εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί πραγματικά η ανάπτυξη έρχεται από εκεί. Και να πούμε και κάποια βασικά πράγματα προϊοντικά και από πλευράς εξυπηρέτησης και διαδικασιών σχετικά με το 2019. Αρκετά πράγματα, αρκετοί άξονες με έμφαση να συνεχίσουμε να είμαστε πρωταγωνιστές στη ζωή, αλλά ακόμα και μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι των γενικών και των ομαδικών. Το 2019 αναμένεται μια πολύ σημαντική χρονιά και για την εταιρεία σας. Ποιος είναι ο προσωπικός στόχος του Νίκου Δελέντα? Κοιτάξτε, ο προσωπικός στόχος ο δικός μου πάντα είναι ως επικεφαλής των πωλήσεων να μπορέσω σε συνεργασία με τους ανθρώπους μου να πάρω από τον κάθε ένα συνεργάτη το καλύτερο δυνατό ώστε να μπορέσει η εταιρεία να πιάσει το στόχο του και παραγωγικά αλλά και από πλευράς profitability, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κερδοφορία είναι ουσιαστικά το μέσο το οποίο μοιράζεται στη συνέχεια και στον πελάτη και στο συνεργάτη και στο μέτοχο αλλά και στην κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Eurolife ERB παρουσίασε έναν απολογισμό του 2018, δίνοντας έμφαση στα σημαντικά milestones που κατέκτησε και τα θεμέλια πάνω στα οποία θα βασιστεί για το 2019. Στη συνέχεια, στελέχη της εταιρείας ανέπτυξαν τα πλάνα και τα σχέδια της Eurolife για τη νέα χρονιά, με την υπόσχεση ότι θα προσφέρει και φέτος στο δίκτυο συνεργατών της ακόμα πιο εξελιγμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Σήμερα λοιπόν είναι όντως μια βραδιά γιορτής για την Eurolife και πάνω απ' όλα για τους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν στο να έχουμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά. Τα αποτελέσματα θα τα δείτε στις επόμενες εβδομάδες και όντως ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Σημασία έχει όμως ότι οι συνεργάτες και εμείς μαζί πρέπει τώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα, γιατί τα χρόνια που έρχονται, είμαι πεπισμένος, η εποχή που ξεκινάει είναι μια εποχή που θα αλλάξει η εικόνα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και σε αυτό το καινούριο μέλλον η Eurolife έχει να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Έχουμε και τους ανθρώπους και τον μέτοχο και την δύναμη και το know-how να πάμε πολύ καλά.